να καλωσορίσω τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας στον κόσμο των σκανδάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πραγματικά προφανώς ο κόσμος των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ο κόσμος της Siemens, ο κόσμος του τριπλασιασμού της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα σε βάθος μιας δεκαετίας, πενταετίας θα έλεγα, έρχεται εδώ να μας μιλήσει για το σκάνδαλο της σχέσης ΔΕΠΑ-ΕΛΦΕ. Τρεις είναι οι κατηγορίες και θα τις απαντήσω μία προς μία, καταθέτοντας και όλα τα σχετικά στα πρακτικά της Βουλής. Ποιος αύξησε το χρέος των ΕΛΦΕ προς τη ΔΕΠΑ? Ερώτημα. 120 εκατομμύρια χρωστάνε τα ΕΛΦΕ στη ΔΕΠΑ. Μέχρι 40 εκατομμύρια ήτανε το 2011. Το 2009 έγινε η περίφημη εξαγορά από τον κύριο Λαβρεντιάδη. Και το 2015, όταν παρέλαβε ο κύριος Σκιτσάκος από τη διοίκηση τη διορισμένη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν 89 εκατομμύρια το πρωτογενές χρέος. 89! Όχι, όχι κύριε Χατζηδάκη, ησυχία! Σας παρακαλώ. Ησυχία! Εδώ είναι τα στοιχεία. Όπως καταθέτω χρόνο προς χρόνο όλο το χρέος. Ησυχία σας λέω. Δεν θα μου αμφισβητήσετε τίποτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 89 εκατομμύρια. Γιατί όχι, σας ακούμε, τρώγανε κουτόχορτο. Πρόεδρε, θα καταθέτω λοιπόν, τα στοιχεία. Λοιπόν, θα κάνετε ησυχία. Και τα αναλυτικά. Τελειά και παύλα. Πρώτο πρακτικό. Πρώτο πρακτικό. 89 εκατομμύρια. 89 όταν παραλαμβάνει ο κύριος Σκιτσάκος το όφελος των ΕΛΦΕ προς τη ΔΕΠΑ. Πόσο είναι το επιτόκιο υπερημερίας που χρεώνει η ΔΕΠΑ στα ΕΛΦΕ? Πόσο είναι το επιτόκιο υπερημερίας? 7,2%. Αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά, τα 89 του 15 και 7,2 γίνονται 96. Το 2017 δεν αγγίζουμε τίποτα. 7,2 γίνονται 103. Το 2018 γίνονται 110. 110 εκατομμύρια είναι το χρέος των ΕΛΦΕ προς τη ΔΕΠΑ που αφορούν την περίοδο διαχείρισης της σχέσης ΔΕΠΑ-ΕΛΦΕ από τη Νέα Δημοκρατία. 110 εκατομμύρια. 110 εκατομμύρια. Είμαι αντικειμενικός άνθρωπος. Το χρέος αυξήθηκε. Το χρέος αυξήθηκε. Δεν σας διέκοψα. Μας πήγατε στο ειδικό δικαστήριο, κύριε Γεωργιάδη. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Δεν θα με διακόψετε κι εσείς. 110 από τα 120. Εγώ αναγνωρίζω πλήρως ότι το χρέος, σύμφωνα με τα στατιστικά μου, αυξήθηκε από το 2015 μέχρι σήμερα ακριβώς 12 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σωστή η αριθμητική μου? Στο μεγάλο σκάνδαλο της ΔΕΠΑ-ΕΛΦΕ, 108 εκατομμύρια, για να ακριβολογήσω, παραλάβαμε χρέος από την περίφημη διακυβέρνηση και δημιουργήσαμε ένα επιπρόσθετο χρέος, αυτό για το οποίο συζητάμε. Άρα το ποιος αύξησε πραγματικά το χρέος είναι δεδομένο. Δεύτερο ερώτημα. Γιατί δεν κόψαμε το φυσικό αέριο στα ΕΛΦΕ? Τόσα και τόσα είχατε κάνει για να το φτάσουμε στο σημείο να το κόψουμε. Αρχίζω και καταθέτω στα πρακτικά. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδρίας 1166, 13 Δευτέρου 2013. Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ενέργειας, πρακτικά της ΔΕΠΑ. Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ενέργειας κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου, πραγματοποιήθηκε στις 11 Δευτέρου του 2012 ευρεία σύσκεψη στο ΙΠΕΚΑ, προκειμένου να συζητηθεί πρόταση της ΕΛΦΕ για την προσωρινή ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΠΑ, ώστε να επανατροφοδοτηθεί κανονικά με φυσικό αέριο. Στη συζήτηση αυτή θα τα καταθέσω στα πρακτικά διαβάζοντας συμπεράσματα.
Τόσο ο υφυπουργός κύριος Παπαγεωργίου Ενέργειας, όσο και ο υφυπουργός Εργασίας κύριος Παναγιωτόπουλος, μετέφεραν την επιθυμία της κυβέρνησης και δι' του ιδίου του Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά εννοώ, όπως εξευρεθεί λύση. Τα καταθέτω στο πρακτικά του 13. Σε επόμενη συνεδρίαση της ίδιας περίοδου, το θέμα της Γενικής Συνέλευσης για την ΕΛΘΕ, ο πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε συνάντηση από τον Υφυπουργό Ενέργειας κ. Παπαγεωργίου. Ο Υφυπουργός είπε ότι είναι υψίστης σημασίας να διατηρηθεί η ΕΛΘΕ εν ζωή. Ο πρόεδρος έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα του πρόεδρου του ΤΑΙΠΕΔ, τον κ. Μανιωτόπουλο, το οποίο και ανέγνωσε στα μέλη του ΔΟΣΟΥ, παρακαλούμε να μην προβείται σε διακοπή της παροχής αερίου εταιρείας ΕΛΘΕ. Το καταθέτω στα πρακτικά. Επόμενη συνεδρίαση το 2014. Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ρύθμισης χρεών έχουν γίνει πολλές ουσιαστικές συζητήσεις μεταξύ των μετόχων. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πρόεδρος, που ήδη ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι έχει πληροφόρηση ότι γίνονται συζητήσεις μεταξύ των μετόχων και ότι θα πρέπει να υπάρξει ανάμεξη της πολιτικής ηγεσίας. 2014. Πάμε τώρα στα πεπραγμένα του κυρίου Κιτσάκου. Δεν θα ανοίξω διάλογο με τον κύριο Κιτσάκου. Είναι προφανές και αυτονόητο. Γιατί? Δεν θα ανοίξω διάλογο, συνάντευση, ούτε θα τα απαντήσω σε τίποτα. Θα πω όμως τα πεπραγμένα. Βήμα προς βήμα. Θα πάμε βήμα προς μήνα. Το Δεκέμβρη του 2015, μετά την ανάληψη λοιπόν από τον κύριο Κιτσάκο, υπάρχει η διαχείριση του θέματος, υπάρχει δεύτερο εξώδικο προς τα ΕΛΦΕ, επί κυρίου Κιτσάκου, όπου την καλεί να προχωρήσει στα δέοντα, προτού η ΔΕΠΑ προχωρήσει στη διακοπή της παροχής. Καταθέτω το πρακτικό το οποίο απειλεί τα ΕΛΦΕ με διακοπή, επί κυρίου Κιτσάκου. Με αυτή την ενέργεια γίνεται σαφής, ξεκάθαρη κατεύθυνση που έχει δοθεί στον κύριο Κιτσάκο από την πολιτική ηγεσία, κύριο Σκουρλέτη, για τη διασφάλιση της ΔΕΠΑ, καθώς έχει πάρει μόλις νοπή εντολή να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Από την πολιτική ηγεσία είναι σαφές ότι υπάρχει μέρημνα να βρεθεί λύση, ούτως ώστε το μεγάλο αυτό κοινωνικό θέμα, 700 εργαζόμενοι κλπ. Να υπάρξει μία λύση η οποία να διευκολύνει τη λειτουργία της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ένα, του πάω στο τρίτη κατηγορία σας, περί σχεδίου, πώς το λέτε, ανταλλαγής, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ως γνωστόν, άρα έχουμε ένα φαντασιακό σκάνδαλο. Θα το δούμε λοιπόν πώς εξελίχθηκε αυτό. Άρα έχουμε στην εδρίαση αρχές του 2016 πλέον, έχουμε διυπουργική σύσκεψη για το θέμα αυτό, προκειμένου να βρεθεί κάποιος τρόπος, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρεία. Γι' αυτό δεν έχουμε καμία αναφορά ακόμα, είτε της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ ή άλλων, στο θέμα των ΕΛΦΕ, καμία μνήμα σε πρόταση των ΕΛΦΕ, εκείνη την περίοδο αρχές του 2016 που να εγείρει αυτά τα θέματα. Πάμε τώρα στην ουσία. Ο κύριος Κιτσάκος από το 15 Τρίτου του 2016 επανέρχεται στο θέμα των ακινήτων, στη διερεύνηση ενός σεναρίου περί ακινήτων. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο περί δυνατότητας συμψηφισμού χρεών με ακίνητα προϋπάρχει από την προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΠΑ. Δεν είναι μόνο του κυρίου Κιτσάκου, προϋπάρχει ως μια ιδέα η οποία υπάρχει. Εμπλοκή τώρα του σχεδίου. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση, λοιπόν, στις 28 Εβδόμου του 2016, γίνεται παραλαβή του εγγράφου
της αρχής καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπου απαγορεύεται η εκποίηση ή η μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας, διότι είναι δεσμευμένα. Άρα, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε 15 Τρίτου 2016, 28 Εβδόμου του 2016, γίνεται η ενημέρωση ότι τέτοιο σχέδιο είναι αδύνατο, ακόμα και αν υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα, διότι τα ακίνητα είναι δεσμευμένα. 28 Εβδόμου του 2016, ένα καλοκαίρι δηλαδή, φοβερό σχέδιο. Συνεχίζουμε, μπορώ να σας συνεχίσω από εκεί και πέρα, ότι το 17 πλέον και πριν από την απόλυση του κυρίου Κιτσάκου, έχω όλα τα πρακτικά, σε κανένα διοικητικό συμβούλιο, σε καμία γενική συνέλευση, σε καμία κυβερνητική εντολή, δεν υπάρχει το πράσινο φως για μια τέτοια συζήτηση και για το σχέδιο αυτό. Εν κατακλείδη μπορώ να σας καταθέσω όλα τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που άπτονται αυτού του θέματος. Σας τα καταθέτω μάλιστα. 18 Δευτέρου του 2016, 15 Τρίτου του 2016, 6 Τετάρτου του 2016, 28 Δευδόμου του 2016. Για να σας καταδείξω ότι δεν υπάρχει σε καμία από αυτές τις συνεδριάσεις η αναφορά ότι αυτό το σχέδιο μπορεί ή πρέπει να προχωρήσει. Ο κύριος Κιτσάκος, να τα καταθέσω βεβαίως, όλα. 7, 8, 1, 2, 3, 6 από 6 συζητήσεις. Πού έρχεται το θέμα, δεν υπάρχει καμία απόφαση, καμία συζήτηση, θεωρείται ότι δεν έχει... Φτάνουμε στην περίφημη συνεδρίαση, έχω φτάσει στο 16, έχω πολλά να σας καταθέσω, στο 14 είμαι ακόμα. Το Μάρτιο του 17 λοιπόν, ο κύριος Κιτσάκος ενημερώνει, αναφέρομαι στην κατηγορία περί οικονομικών αστυνομίας και τα λοιπά, και αν το Υπουργείο ήταν σε επίγνωση ή όχι, στις 15 Τρίτου του 2017, με επιστολή μου προς τη ΔΕΠΑ, ζητάω εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τις οφειλές των ΕΛΦΕ. Επαναλαμβάνω, στις 15 Μαρτίου του 2017. Ζητάω εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τις οφειλές. Λίγο μετά, αναφέρομαι στις 8.5 του 2017, πραγματοποίησε συνάντηση με το ΙΠΕΝ, όπου τον ενημέρωσα ότι το σχέδιο ημοητού, ο ΙΠΕΝ του ζήτησε ότι δεν έχει καμία πιθανότητα λειτουργίας και του ζήτησε να έχει επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση που ένα ακίνητο που θεωρούσε ότι ήταν ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ πρέπει να έχει και επιχειρησιακό σχέδιο, να το ετοιμάσει, στην ουσία να εξηγήσει γιατί αυτή η κίνηση θα είχε οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ. Ο Κιτσάκος αρνήθηκε, καθώς δήλωσε ότι σχετικό σχέδιο θα γίνει μόνο στην περίπτωση που προκύψει ως εφικτή συνολική λύση. Εκ των πραγμάτων, στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζεται η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τις οφειλές των ΕΛΦΕ. Φτάνουμε στην περίφημη Γενική Συνέλευση του 2017. Τι γίνεται στην περίφημη Γενική Συνέλευση του 2017, ανακεφαλαιώνω μέχρι στιγμής για να μην χάσουμε τη ροή των πραγμάτων. Για ένα διάστημα 4-5 μηνών και πριν από την επίσημη ενημέρωση από την αρχή προστασίας δεδομένου μαύρου χρήματος, υπήρξε μία συζήτηση από τον κύριο Κιτσάκο για αυτό το θέμα. Αυτή η συζήτηση πρακτικά έκλεισε μόλις έγινε ενημέρωση για την αδυναμία ενός τέτοιου εγχειρήματος και επανερχόμαστε πλέον στα μέσα του 2017 στη Γενική Συνέλευση η οποία πήρε και τις οριστικές αποφάσεις. Να δούμε τι αποφασίσαμε σε αυτή τη συνέλευση. Αυστηροποίηση των μέτρων, αυστηροποίηση των μέτρων πληρωμής
από τα ΕΛΦΕ προς τη ΔΕΠΑ. Η απόφαση δηλαδή των μετόχων στις 17-5 του 17 σχετικό του 15, το 16, στη συνέλευση αυτή αποφασίζεται ότι πρέπει 50% να πληρώνονται μετρητά και 50% μεταχρονολογημένες επιταγές. Σε αυτή την απόφαση λοιπόν αυστηροποίησης, άρα καλό όλο αυτό το σύστημα που ήθελε να ευνοήσει τον Λαβρεντιάδη, που τον διευκόλυνε, δεν θυμάμαι και τα ονόματα όλων όσων αναφέρεται, δικηγόρων, παρατρεχάμενων συμμαθητών κτλ. Αψηλών αμοιβών. Το ρεζούντι της αυτής της ιστορίας ήταν μια τρύπα στο νερό. Δεν δούλεψε τίποτα. Διότι πάμε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οι μέτοχοι, εμείς δηλαδή, το ΤΑΙΠΕΔ κτλ. Και λέμε αυστηροποίηση του τρόπου πληρωμής των ΕΛΦΕ προς τη ΔΕΠΑ προκειμένου να υπερασπιστούμε τη ΔΕΠΑ. Τι συμβαίνει την επαύριο λοιπόν αυτής της αυστηροποίησης και αφού έχει τελειώσει το σχέδιο περί ακινήτων στα μέσα του 17, προσφεύγουν τα ΕΛΦΕ στο δικαστήριο. Επαναλαμβάνω, προσφεύγουν τα ΕΛΦΕ στο δικαστήριο κατά της απόφασης Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΠΑ. Το δικαστήριο παίρνει δύο αποφάσεις. Το δικαστήριο. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι παρατρεχάμενοι, ούτε οι... παίρνει δύο αποφάσεις. Πρώτον, να συνεχίζεστε να δέχεστε 100% με τα χρονολογημένες επιταγές και να συνεχίσετε να παρέχετε αέριο στα ΕΛΦΕ. Ακυρώνει δηλαδή το δικαστήριο με αποφάσεις του δύο επιλογές αυστηροποίησης που έκανε η κυβέρνηση και μία για την οποία μας κατηγορείται γιατί δεν κόψαμε τα αέριο. Έχουμε δύο δικαστικές αποφάσεις. Τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία? Να κάναμε η ΔΕΠΑ τον Ιούλιο του 2017. Να κόβαμε το φυσικό αέριο. Να... φυσικά και τις έχουμε τις αποφάσεις, να μην δεχόμαστε τις μεταχρονολογημένες επιταγές. Έκτοτε, θα τα πει ο κύριος Καλογύρου, αρχίζει μια δικαστική διαμάχη. Αν η απόφαση που βγήκε στην Καβάλα, αν η απόφαση που πρέπει να βγει στην Αθήνα, δεν τα καταλαβαίνω και όλα αυτά είναι νομικά θέματα, αν το δεύτερο πρωτοδικείο και τα... δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά, νομίζω ότι δεν τα καταλαβαίνω κιόλας. Υπενθυμίζω το κομβικό σημείο. Η Γενική Συνέλευση στις 12 του 2017 αποφασίζει προεξόφληση κάθε προμήθεια των ΕΛΦΕ με μετρητά κατά 50% και 50% μεταχρονολογημένες, εβδομαδιαία καταβολή ενός ελάχιστου ποσού για απομείωση της συνολικής οφειλής. Το ποσό αυτό θα καταβάλει, αφορά αποκλειστικά τους στόκους, σας υπενθυμίζω. Και θα υπάρχει, υπογράφεται σύμβαση με ισχύ ενός μήνα, η οποία και θα ανανεώνεται μόνο εφόσον εκπληρώνονται οι ανωτέρω όροι. Γιατί μας εγκαλείται για την απόφαση του 14 της Γενικής Συνέλευσης? Σε τι διαφέρει αυτή η απόφαση? Πέστε μου πραγματικά, καλώ τη Νέα Δημοκρατία να μου πει. Σε τι διαφέρει αυτή η αυστηρή απόφαση που πήραμε στη Γενική Συνέλευση του 17 και προσπαθεί να στριμώξει όλο το σύστημα από την προηγούμενη απόφαση που εγκαλείται? Συνεπώς έχουμε δύο δικαστικές αποφάσεις. Μετά η συνέχεια είναι γνωστή. Απολύω τον Κιτσάκο. Αυτό αποφύγατε να το πείτε. Δηλαδή, έτσι όπως παρουσιάστηκε η Νέα Δημοκρατία σήμερα, νομίζω ότι ακόμα είναι ο Κιτσάκο στη ΔΕΠΑ. Ναι. Γιατί απελήθη ο Κιτσάκος? Όλο το μυαλό σας πάει για αυτό το συγκεκριμένο θέμα κτλ. Σας υπενθυμίζω ότι η ΔΕΠΑ είναι μια εταιρεία που κάνει τζίρο 1 δις το χρόνο. Ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει μηδενικά δάνεια. Είναι μια εταιρεία που είναι υπό ιδιωτικοποίηση. Μία ακόμα
αποκρατικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ που ανέτρεψε τις δικές σας. Θα σας υπενθυμίζω, Πιτροχάδη, γιατί έχει την πολιτική του σημασία. Χθες έγινε η μεταβίβαση των μετοχών της μεγάλης αποκρατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ προς την ευρωπαϊκής τριπλής εταιρείας που πήραν το ΔΕΣΦΑ έναντι του τιμήματος των 535 εκατομμυρίων ευρώ. Και υπενθυμίζω επίσης ότι ήταν η ιδιωτικοποίηση της Νέας Δημοκρατίας με τα 400 εκατομμύρια τους αζέρους που δεν εγκρίθηκε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακυρώθηκε από την κυβέρνησή μας, ευτυχώς από ό,τι φαίνεται. Πήραμε 150 εκατομμύρια παραπάνω τίμημα, ενισχύσαμε τα δικαιώματα του κράτους. Χθες πέρασαν οι μετοχές του 34% στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και με ισχυροποιημένα δικαιώματα βέτο και ούτω καθεξής. Μια υποδειγματική, κατά τη γνώμη μου, αποκρατικοποίηση. Και ακολουθεί τη ΔΕΠΑ. Πάλι με ένα τρόπο πολύ διαφορετικό, ήταν να πουλήσουμε το 66%, όπως ήταν στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων στο προηγούμενο μνημόνιο. Η ΔΕΠΑ δεν θα αποκρατικοποιηθεί έτσι. Η σημερινή συμφωνία είναι διαχωρισμός της ΔΕΠΑ στα δύο. Το βασικό της κομμάτι που είναι υποδομές, τα δίχτυα και τα διεθνή project, IGB, FSRU Αλεξανδρούπολης, EastMed που συζητήσαμε χθες στην Κύπρο κλπ. Θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, 51%, και θα πουληθεί το εμπορικό κομμάτι το οποίο αφορά τη λιανική εμπορική αγορά. Όπως επιβάλλεται πλέον από τους κανόνες ευρωπαϊκής αγοράς να διαχωρίζονται οι εταιρείες υποδομών από το εμπόριο και ούτω καθεξής. Συνεπώς το λέω αυτό, διότι η ιδέα ότι η ΔΕΠΑ είναι μια εταιρεία που ασχολείται με τα ΕΛΦΕ και κρίνεται ο μάνατζερ, ο διευθύνοντας, από το τι κάνει με τα ΕΛΦΕ, νομίζω ότι είναι λίγο περιοριστική. Απελήθη λοιπόν ο κύριος Κιτσάκος, διότι θεωρήθηκε για διάφορους λόγους ότι δεν κάνει τη δουλειά ως διευθύνων σύμβουλος, ειδικά σε μια μεταβατική περίοδο σαν αυτή που μόλις υπονόησα. Κύριε Κατηδάκη, θεωρώ ότι έχετε πιο επαγωγική σκέψη από αυτή. Είναι λίγο... Ναι. Κρίθηκε λοιπόν, επαναλαμβάνω, επειδή εσάς η θέση σας είναι ότι το μισό δικαστικό σύστημα της χώρας, οι μισές τοποθετήσεις σε ανεξάρτητες αρχές, οι αλλαγές δημοσίων λειτουργών, των μισών δημοσίων λειτουργών και ο κύριος Κιτσάκος, όλα κινούνται γύρω από το αν αυξήθηκε το χρέος προς τα ΕΛΦΕ, τον ΕΛΦΕ προς τη ΔΕΠΑ, 5 ή 6 εκατομμύρια, περί αυτού πρόκειται. Νομίζω ότι όλο το σύστημα κινείται γύρω από 12, συγγνώμη, από τα 12 εκατομμύρια, συγγνώμη. Όλο λοιπόν το σύστημά σας κινείται γύρω από αυτή τη σχέση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λυπάμαι γι' αυτό, άρα πρέπει να βρείτε κάτι καλύτερο για να κάνετε όλες αυτές τις επαγωγικές ή άλλες συσχετήσεις που κάνετε σε σχέση με αυτό. Ανακεφαλαιώνω. Την επαύριο δε και κλείνω. Σήμερα οι δικαστικές διαμάχες είναι δύο για τη σχέση ΔΕΠΑ-ΕΛΦΕ. Είναι οι δικαστικές προσφυγές που έχουν κάνει τα ΕΛΦΕ κατά της ΔΕΠΑ, ζητώντας διάφορα πράγματα, ότι το χρέος αυτό δημιουργήθηκε επειδή η ΔΕΠΑ είχε μονοπωλιακή θέση στην αγορά και χρέωνε ακριβά το φυσικό αέριο κλπ. Ένα πεδίο δικαστικής διαμάχης. Εμπορική διαμάχη είναι αυτή. Δεύτερο επίπεδο δικαστικής διαμάχης, η ΔΕΠΑ στρέφεται κατά τον ΕΛΦΕ με πολύ βαριές κατηγορίες από τα τέλη του 2017, ζητώντας μια πλήρη εκαθάριση και δέσμευση κάθε μορφής στοιχείου περιουσιακό που συνδέεται με τα ΕΛΦΕ. Υπενθυμίζω ότι η ΔΕΠΑ έχει σχέσεις μόνο με τα ΕΛΦΕ, δεν έχει ούτε με τις παρένθετες εταιρείες ούτε με κανέναν άλλον, μόνο με τα ΕΛΦΕ, διεκδικώντας αυτά που θεωρεί χρωστούμενα. Άρα έχουμε εν εξελίξει δύο μεγάλες δικαστικές διαμάχες που αφοράν την ουσία της διαμάχης, ο τρόπος δημιουργίας του χρέους, αν ήταν σωστός ή όχι. Αυτή είναι η απέτηση των ΕΛΦΕ και από την άλλη πλευρά η διεκδίκηση της ΔΕΠΑ σε μια καθολική, επαναλαμβάνω,
νομική κατηγορία κατά τον ΕΛΦΕ και όλων των διασυνδεδεμένων σχέσεων που υπάρχουν γύρω από αυτό, προκειμένου να κάνει απαιτητά τις απαιτήσεις. Ανακεφαλαιώνω. Αυτά είναι τα δεδομένα. Οι τρεις κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας είναι, πρώτο, ότι αν υπάρχει σκάνδαλο, είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, κατά 90% η αύξηση του χρέους. Γιατί δεν φέρνει ο εισαγγελέας όλες τις διοικήσεις από ιδρύσεως του 9 της εταιρείας, δεν έγινε καταγγελία γι' αυτό, υποθέτω. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε οι νομικοί, οι θέσεις σας... Μάλιστα, είσαι αδύναμος. Ωραία. Χαίρομαι που είσαι καλύτερος στα αρχαία ελληνικά. Δεύτερο, λοιπόν, είναι ανυπόστατη. Δεύτερον, γιατί δεν κόπηκε η παροχή αερίου στην εταιρεία, είναι κατανοητό. Δεν είναι εύκολο να το κόψεις. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να εξαντλήσεις όλα τα περιθώρια και νομίζω ότι τα εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια, θέτοντας και μάλιστα όρους και μέριμνες και για την επαναπρόσληψη των 700 εργαζομένων που έγινε, οι οποίοι είχαν απολυθεί, και για μια διαρκή μέριμνα να βρεθούν λύσεις οι οποίες και να αντανακλούν την εμπορική ομαλή λειτουργία και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της ΔΕΠΑ. Για το σχέδιο ανταλλαγής ακινήτων, σας είπα, ήταν μια βραχίδια άνευ αντικειμένου περιπέτεια. Απέχει πολύ από το να πει, υποθεί, ότι αυτό αποτελεί κάτι το οποίο έχει ως μη σκανδάλου. Δεν έγινε ποτέ. Είχε μια βραχίδια παρουσία. Απερίφθη με τα επένων. Συνεπώς, από εκεί και πέρα, έχουμε ένα καθεστώς που διέπεται από δύο δικαστικές αποφάσεις που έχουν δεσμεύσει τη ΔΕΠΑ και ταυτόχρονα ένα σύνθετο σύστημα προσφυγών των δύο πλευρών που όλοι περιμένουμε να επιληθεί υπέρ της ΔΕΠΑ. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.